Καλησπέρα σας από τα Βροχερά Ιωάννα και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σύντομο αυτό βίντεο σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε διαγράμματα που σχετίζονται με την κανονική κατανομή, σαν και αυτό που βλέπουμε τώρα στην οθόνη και φαντάζομαι σε οποιοδήποτε βιβλίο σημειώσεις της στατιστικής οικονομετρίας κτλ. Έχετε δει πάρα πολλά παρόμοια τέτοια διαγράμματα. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να δείξουμε μερικές απλές εντολές σύμφωνα με τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοια διαγράμματα. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το μικρό βίντεο στην κανονική κατανομή, αλλά έχετε υπόψη σας ότι με ένα πολύ παρόμοιο τρόπο μπορούμε να κατασκευάσουμε διαγράμματα για κάθε άλλη κατανομή. Και επίσης, πάλι για λόγους απλότητας και συντομίας, θα μείνουμε σε περιπτώσεις όπου εμφανίζεται στο διάγραμμά μας μόνο μία καμπύλη. Θα δούμε αργότερα σε άλλο, σε κατοπινό βίντεο, πώς μπορούμε να δείξουμε ταυτόχρονα περισσότερες από μία καμπύλη, κυρίως για λόγους σύγκρισης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα καινούριο σενάριο, με ένα καινούριο script, φορτώνοντας τις γνωστές κατά τα άλλα βιβλιοθήκες, πρώτα απ' όλα την Tidyverse, μέσα στην οποία βρίσκεται και η βιβλιοθήκη ggplot, αυτή που θα μας κατασκευάσει τα διαγράμματα, καθώς επίσης και δύο ακόμα βοηθητικές βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιήσουμε, τη Scales, η οποία θα μας βοηθήσει να τροποποιήσουμε λίγο τους άξονες στα διαγράμματα και μια βιβλιοθήκη που λέγεται CoPlot, η οποία και αυτή μας δίνει κάποιες βοηθητικές συναρτήσεις για την εμφάνιση των διαγραμμάτων. Η Tidyverse ή αν θέλετε η ggplot είναι αυτή που είναι απαραίτητη. Αν καλέσουμε λοιπόν την ggplot, θυμάστε ότι θα δημιουργήσουμε ένα κενό διάγραμμα, ένα διάγραμμα το οποίο βασικά δεν απεικονίζει τίποτα απολύτως. Δεν έχει δεδομένα, δεν έχει καμιά αισθητική, κανένα γεωμετρικό στοιχείο. Πάνω σε αυτό όμως μπορούμε να προσθέσουμε ένα γεωμετρικό στοιχείο που είναι το Zoom Function, μια συνάρτηση δηλαδή, διαγραμματική απεικόνιση μιας συνάρτησης, και εδώ να δηλώσουμε ότι για παράδειγμα εδώ θέλουμε τη συνάρτηση D-Norm. Υπενθύμηση, η συνάρτηση D-Norm είναι αυτή που απεικονίζει την πυκνότητα της τυπικής κανονικής κατανομής. Αυτό που θα πάρουμε είναι σωστό, είναι κάπως ελλιπές με την έννοια ότι απεικονίζει την πυκνότητα μόνο στην περιοχή 0,1, στον οριζόντιο άξονα, στην μεταβλητή Z δηλαδή. Καλό είναι εδώ να τροποποιήσουμε τον άξονα Χ, τον οριζόντιο άξονα, αλλάζοντας τα όρια, για παράδειγμα μπορούμε να τα βάλουμε στο μείον 4 έως 4, αυτό σημαίνει 4 φορές την τυπική απόκληση της μεταβλητής, όπου για την τυπική κανονική κατανομή αυτό είναι μονάδα. Οπότε έχουμε όλο το εύρος, πιο αριστερά ή πιο δεξιά, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι αυτές οι τιμές της πυκνότητας είναι πολύ κοντά στο 0, οπότε δεν χρειάζεται να πάμε και πολύ περισσότερο. Από την άλλη μεριά μπορούμε πολύ εύκολα εδώ να προσθέσουμε κάποια βελτιωτικά στοιχεία πάνω στο διάγραμμα. Για παράδειγμα αυτό το θέμα από το CoPlot που σας έλεγα, το οποίο θα σας δώσει μια τέτοια μορφή στο διάγραμμα, θα αφαιρέσει το γκρίζο υπόβαθρο της γραμμιάς πλέγματος κτλ, θα φτιάξει τους άξονες και ούτω καθεξής. Μπορείτε επίσης αν θέλετε να βάλετε ετικέτες, συνηθισμένη ετικέτα σε τέτοιου τύπου διαγράμματα στον οριζόντιο άξονα είναι η μεταβλητή Z, καθώς επίσης και στον κάθετο άξονα μπορούμε να γράψουμε τη λέξη, για παράδειγμα πυκνότητα ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Υπενθυμίζω ότι η συνάρτηση αυτή δίνει πυκνότητα κατανομής και όχι την πιθανότητα κατανομής. Ξάλλου η πιθανότητα για συνεχείς μεταβλητές είναι και 0. Οπότε τώρα το διάγραμμα μοιάζει κάπως έτσι, όλο και περισσότερο το βελτιώνουμε, καθώς επίσης εδώ στο γεωμετρικό αυτό στοιχείο, αν θέλουμε μπορούμε να το ομορφύνουμε κάπως, βάζοντας εδώ ένα χρώμα, όπως για παράδειγμα είναι το navy blue, ένα σκούρο μπλε χρώμα, αυτό είναι προσωπική επιλογή αλλά εσείς μπορείτε να το βάλετε όπως θέλετε, και αν θέλετε επίσης εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε λίγο και το size, ειδικά για περιπτώσεις όπως είναι αυτή εδώ όπου μιλάμε για προβολή στην οθόνη, είναι καλό να είναι λίγο πιο έντονες οι γραμμές. Αντίθετα αν τις τυπώσετε, αν αυτό μπει κάπου σε κάποια εργασία μέσα που πρέπει να τυπωθεί, έτσι όπως είναι στο 0,7 είναι μια χαρά το size, το μέγεθος δηλαδή, ενώ έτσι τώρα λίγο φαίνεται λίγο πιο έντονο. Αν θέλετε επίσης εδώ στο θέμα μπορείτε να αλλάξετε και το
font size, δηλαδή το μέγεθος της γραμματοσειράς, να το κάνετε για παράδειγμα πιο έντονα, αν αυτό σας ικανοποιεί ή όχι. Και έτσι να καταλήξουμε γενικώς σε μια σχετικά, ας το πούμε, καλή διαγραμματική επεικόνηση της τυπικής κατανομής, της τυπικής κανονικής κατανομής. Κατά τα γνωστά, από εδώ από το zoom μπορείτε να το δείτε σουμάροντας, μεγενθύνοντας σε όποια διάσταση θέλετε, ή από εδώ που λέει export, αν θέλετε να το κάνετε, να το σώσετε στο σκληρό σας δίσκο, να το αποθηκεύσετε, να το κάνετε αντιγραφή, επικόλυση και ούτω καθεξής. Αυτά όσον αφορά το μια απλή περίπτωση, πώς απεικονίζουμε με λίγα λόγια τη συνάρτηση πυκνότητας μιας κατανομής, όπως για παράδειγμα είναι η τυπική κανονική κατανομή. Μπορεί κανείς πάνω σε ένα τέτοιο διάγραμμα να κάνει ορισμένες μικρές τροποποιήσεις. Θα αντιγράψω λίγο αυτόν τον κώδικα εδώ. Θα αφαιρέσω αυτό το size από εδώ, δεν θέλω να υπάρχει έτσι, και όπως επίσης ας βγάλουμε και την εμφάνιση της ετικέτας από τον οριζόντιο άξονα. Για πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται, είναι κάτι το οποίο υπονοείται. Ας μείνουμε λίγο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση και προσέξτε λίγο τι θα κάνω εδώ. Το πρώτο που θα κάνω είναι να τροποποιήσω τον άξονα χ βάζοντας περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την αριθμητική του σήμανση. Θα γράψω δηλαδή εδώ breaks, που είναι τα σημεία πάνω στα οποία εμφανίζονται οι κουκίδες και οι αριθμοί από κάτω, και εδώ θα καλέσω από τη βιβλιοθήκη scales που γράψαμε πιο πάνω να βάλει 10. Δεν θα βάλει ακριβώς 10 να ξέρετε, αλλά θα βάλει περίπου 10 ανάλογα με τα όρια. Γενικά ένα τέτοιο νούμερο, όπως είναι για παράδειγμα το 10, είναι μια εξαιρετική πρώτη προσέγγιση για το πόσα νούμερα είναι αναγκαίο να μπουν. Αν τα μετρήσετε, προφανώς θα δείτε ότι είναι 9, δεν είναι 10. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν θα έβαζε ακριβώς 10, θα έβαζε με δεκαδικά σημεία και δεν θα ήταν τόσο πολύ όμορφο. Αυτό εδώ, είτε στο 5, αν το βάλετε έτσι, είτε στο 10, γενικά να έχετε υπόψη σας αυτό το pretty breaks κάνει τη σωστή δουλειά, πάνω κάτω αυτό που θα θέλαμε. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, έχει σημασία λίγο τώρα αυτό που θα κάνουμε κυρίες και κύριοι εδώ, θα προσθέσουμε εδώ μέσα στο geom function μία ακόμα επιλογή, πολύ σημαντική, η οποία έχει να κάνει με τις παραμέτρους της συνάρτησης. Αν δώσουμε την DNOR, ναι, θα κάνει την τυπική κανονική κατανομή, αλλά μπορεί να χρειαστούμε άλλες κατανομές, κανονικές μεν, αλλά με διαφορετικές παραμέτρους, με διαφορετική παραμετροποίηση. Για παράδειγμα, εδώ θα αλλάξω την τυπική απόκληση και θα κάνω το διάγραμμα της κανονικής κατανομής, η οποία έχει μέσο το 0 και τυπική απόκληση το 2. Όπως βλέπετε είναι παρόμοιο μεν, αλλά επειδή ακριβώς η τυπική απόκληση είναι τώρα πια διπλάσια, καλό είναι να διπλασιάσουμε και αυτά εδώ τα όρια. Θα τα κάνουμε δηλαδή λίγο μεγάλα, μεγαλύτερα, για να μην μοιάζει όπως πριν. Και όπως βλέπετε αυτή εδώ πέρα η πυκνότητα τώρα έχει κορυφή το 0,2 και όχι το 0,4. Έχει το ίδιο σχήμα με λίγα λόγια, απλά έχει πλατιάσει λίγο. Φαίνεται ίδια, αλλά δεν είναι ίδια, γιατί εδώ τα όρια πια δεν είναι στο -4 και... Αφού λοιπόν έχουμε αντιγράψει το προηγούμενο κώδικα, ο οποίος μας δίνει το διάγραμμα της κανονικής κατανομής, θα κάνουμε εδώ πάνω μία προσθήκη, πριν την κλίση δηλαδή της συνάρτησης ggplot. Θα ορίσουμε εμείς τον μέσο και την τυπική απόκληση ως μεταβλητές, ως δύο ξεχωριστές μεταβλητές, για παράδειγμα κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή τώρα να κάνουμε το διάγραμμα της τυπικής κανονικής κατανομής, η οποία έχει μέσο το 100 και τυπική απόκληση το 20. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ κατευθείαν έτσι. Θα πάμε δηλαδή εδώ να γράψουμε 100, να γράψουμε εδώ 20, να βάλουμε αυτά τα όρια 4 φορές το 20 που είναι το 80 και να πάρουμε κάτι τέτοιο. Τι μας ξέφυγε εδώ, τα limits δεν είναι -80 ως 80, συγγνώμη λίγο, είναι 100 μείον 4 φορές το 20, δηλαδή αυτά τα λάθη θέλουμε να αποφύγουμε, και 100 συν 4 φορές το 20. Οπότε είμαστε κάπως έτσι. Τώρα είμαστε σωστοί λοιπόν.
Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτά τα τύπου τα ασφάλματα και τις συνεχόμενες διορθώσεις στον κώδικό μας, κάθε φορά που θέλουμε να αλλάξουμε την παραμετροποίηση της κατανομής, θα γράψουμε τις μεταβλητές αυτές εδώ. Αντί για 100 θα δώσουμε S, M, αντί για 20 S. Ο στόχος μας είναι, αντί να αλλάζουμε όλη αυτή την παραμετροποίηση μέσα στη συνάρτηση ggplot, να την αλλάζουμε απ' έξω. Μία και καλή και να παίρνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να είμαστε σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση. Αν τώρα τρέξουμε τον κώδικα, θα δούμε ότι παίρνουμε το σωστό διάγραμμα, καθώς επίσης και αν έχουμε οποιαδήποτε μεταβλητή, για παράδειγμα αυτό το 100 δεν είναι 100, αλλά είναι 50, πάλι θα πάρουμε σωστό διάγραμμα. Έχουν αλλάξει βέβαια, βλέπετε, οι κλίμακες στους άξονες και τα λοιπά, αλλά το διάγραμμα είναι σωστό. Καθώς επίσης και εδώ, αν κάνουμε άλλη, για παράδειγμα, αλλάξουμε την κατανομή ως προς την τυπική απόκληση και όχι ως προς το μέσο, πάλι θα πάρουμε το σωστό διάγραμμα, θα τροποποιηθούν αυτόματα οι άξονες και το καθεξής. Αυτός εδώ ο στόχος γενικά μας βολεύει πάρα πολύ, μάλλον η επίτευξη αυτού του στόχου μας βολεύει πάρα πολύ, γιατί μπορούμε μετά πάρα πολύ εύκολα να τροποποιούμε το διάγραμμα κατά το δοκούν. Μπορεί για παράδειγμα να χρειαστεί να δείξουμε 5 διαφορετικές κατανομές, οπότε δεν χρειάζεται να παιδευόμαστε 5 φορές. Και όσον αφορά αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ εντάξει, τα καταφέραμε να έχουμε έναν γενικού τύπου κώδικα, ο οποίος, στον οποίο δίνοντας τις παραμέτρους της κανονικής κατανομής, το μέσο και την τυπική απόκληση δηλαδή, να κατασκευάζει το σωστό διάγραμμα. Άλλο πράγμα που θα ήταν ωραίο να πετύχουμε, κυρίες και κύριοι, είναι να έχουμε τη λεγόμενη σκίαση. Θα έχετε δει πολλές φορές όπου κάτω από την καμπύλη της κανονικής κατανομής μια περιοχή είναι σκιασμένη για διάφορους λόγους, συνήθως για να δώσουμε την περιοχή απόρριψης μιας υπόθεσης, μιας μηδενικής υπόθεσης ή για διάφορους άλλους λόγους, για το confidence interval ή για οτιδήποτε άλλο. Αν ξαναγυρίσουμε στην λεγόμενη περίπτωση της τυπικής κανονικής κατανομής, ας ξεκινήσουμε δηλαδή εδώ τους ορισμούς μας με το 0 και το 1 και θα επισημάνουμε το εξής. Τώρα δεν θα καλέσουμε τη συνάρτηση D-norm, θα καλέσουμε διαγραμματική απεικόνηση με βάση έναν πίνακα δεδομένων τον οποίο χρειάζεται να κατασκευάσουμε. Θα κατασκευάσουμε δηλαδή μια μεταβλητή χ η οποία αντιστοιχεί στον οριζόντιο άξονα, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αριθμητική ακολουθία, άρα φτιάχνεται με τη συνάρτηση sequence. Είπαμε ότι γενικά ξεκινάμε από την περιοχή που είναι 4 φορές η τυπική απόκληση κάτω, μικρότερη δηλαδή από τον μέσο, επομένως θα έχουμε κάτι τέτοιο, 4 φορές επί S. Αυτή η αριθμητική ακολουθία θα φτάσει μέχρι το μέσο συν 4 φορές την τυπική απόκληση. Είμαστε δηλαδή στο συν πλην 4 το SD, την τυπική απόκληση, και θέλουμε να έχει μήκος ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, έτσι ώστε να γίνει σωστά η διαγραμματική απεικόνηση. Αυτό το σωστά σημαίνει ότι όταν έχουμε πυκνά σημεία φαίνεται πιο σωστά η καμπύλη. Όταν έχετε αραιά σημεία θα φανεί σαν ένα έτσι πολύγωνο. Ένα τυπικό νούμερο που μπορούμε να βάλουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι είτε το 100 είτε το 500. Εγώ θα προτιμήσω εδώ ένα αρκετά μεγάλο, το 1001, το οποίο λίγες φορές χρειάζεται να είναι τόσο πολλά τα νούμερα, κυρίως όταν η διακύμανση είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε η καμπύλη είναι πολύ απλωμένη, αλλά αφήστε το έτσι, δεν πειράζει καθόλου. Ένας σύγχρονος υπολογιστής μπορεί πολύ εύκολα να χειριστεί τέτοιους πίνακες και τέτοια διανύσματα με 1000 στοιχεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διάνυσμα χ, το οποίο ξεκινάει από το μείον 4, καταλήγει στο 4 και αυξάνεται κατά ένα χιλιοστό. Κατά ένα τετρακοσιοστό, αν το δείτε το διάνυσμα χ, είναι κάπως έτσι. Είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, να το φτιάξουμε λίγο καλύτερα, γιατί έμειναν οι τιμές του M και του S. Είναι λοιπόν αυτό εδώ. Αντίστοιχα τώρα θα χρειαστεί να φτιάξουμε και ένα διάνυσμα Y, το ψι, το κάθετο άξονα. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο
παρά το D-norm του Χ όταν ο μέσος είναι το M και όταν η τυπική απόκληση είναι το S. Αυτά τα βάζουμε εδώ, παρόλο που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να σας φαίνεται ότι δεν χρειάζονται, με την έννοια ότι αν αργότερα αλλάξουμε το μέσο και την τυπική απόκληση της κατανομής, να αλλάξουν και οι υπολογισμοί αυτόματα. Θα τοποθετήσουμε σε έναν πίνακα αυτά τα διανύσματα, σε ένα table, το χ και το ψ και το y, και έτσι τώρα αυτόν εδώ τον πίνακα, όπως βλέπετε ξεκινάει από το μείον 4, αυξάνεται κατά ένα εκατοστό με βηματική αύξηση και θα φτάσει ως το 4, θα τον βάλουμε πάνω στο ggplot για να απεικονίσουμε το διάγραμμα που θέλουμε. Τώρα ξαναγυρνάμε στο κλασικού τύπου ggplot, όπου τα δεδομένα που απεικονίζονται προέρχονται από έναν πίνακα δεδομένων. Εδώ ξαναγυρνάμε, όπως βλέπετε, στην περίπτωση ενός καινού διαγράμματος, και εδώ τώρα προσέξτε να δείτε λίγο κάτι. Πριν βάλω την καμπύλη, θα σας πω γιατί το κάνω αυτό εδώ, θα βάλω μια περιοχή. Ή μάλλον, αν θέλετε, ας βάλουμε λίγο την καμπύλη και θα το διορθώσουμε λίγο μετά. Θα τοποθετήσουμε δηλαδή μια τέτοια γραμμή, αφού έχουμε δώσει εδώ, μέσα στο ggplot, την αισθητική του ότι στον οριζόντιο άξονα είναι μεταβλητή χ και στον κάθετο άξονα είναι μεταβλητή ψ ή y. Να έχουμε αυτό εδώ δηλαδή. Αυτό εδώ θα σας δώσει την κλασική γραμμή, την καμπύλη της τυπικής κατανομής, της τυπικής κανονικής κατανομής. Αν σε αυτό εδώ τώρα το πράγμα, πριν φτιάξετε την γραμμή, προσθέσετε αυτήν εδώ την εντολή, το geom area, θα δείτε ότι θα πάρετε κάτι τέτοιο. Θα σας χρωματίσει όλη την περιοχή, με λίγα λόγια, επάνω του, πάνω στο διάγραμμα. Δεν είναι όμως αυτό που ακριβώς θέλουμε, σωστά. Θέλουμε μία περιοχή. Συνήθως αυτό που κάνουμε να σχηματίζουμε είναι να σκιάζουμε μία συγκεκριμένη περιοχή, ένα υποσύνολο από όλο αυτό το διάγραμμα. Επίσης, αν θέλετε πάντως για οπτικούς λόγους, αντί να έχετε τη γραμμή, δηλαδή να έχετε αυτή τη σκιασμένη περιοχή, μπορείτε εδώ να δηλώσετε με ποιο χρώμα θέλετε να την σκιάσετε, την περιοχή σας. Για παράδειγμα, ας βάλουμε κάτι ελαφρύ, ας βάλουμε το sky blue που είναι ένα πιο απαλό γαλάζιο, και θα μπορούσε κανείς επίσης εδώ να προσθέσει και την διαφάνεια, να είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει διαφάνεια, δηλαδή φαίνεται με λίγα λόγια το background, το υπόβαθρο από πίσω. Στο βάλουμε στη μέση, στο 0.5. Αυτό όταν θέλει κανείς, όπως βλέπετε, να σκιάσει όλη την κατανομή. Τέλος, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να προσθέσουμε και αυτά που είχαμε και πριν, δηλαδή την περίπτωση των τίτλων των αξόνων, το co-plot κτλ. Και να είναι κάπως έτσι. Πολύ καλύτερο, ε. Τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτό το ακριβώς το σχήμα που έχουμε, έτσι ώστε να είναι σκιασμένη μόνο μία περιοχή, όχι ολόκληρη περιοχή, ας πούμε η περιοχή η οποία είναι κάτω από το μείον 2, η αριστερή, αυτό που λέμε left side ή left tail. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει εδώ να τροποποιήσουμε τα δεδομένα τα οποία θα εφαρμοστούν στην περιοχή αυτή εδώ. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, θα σπάσω αυτήν εδώ την περιοχή σε 3 κομμάτια και θα του πω ότι αυτά τα data δεν έρχονται από αυτά που έχει το ggplot, που είναι όλος ο πίνακας df, αλλά θα φιλτράρω το df εκεί όπου το χ είναι μικρότερο από το μείον 2. Θα το φιλτράρω. Θα πω δηλαδή ότι, ξέρετε, σε αυτό το στοιχειομετρικό στοιχείο της περιοχής, τα δεδομένα είναι ένα υποσύνολο του πίνακα df, έτσι όπως τον έχω ονομάσει λίγο πριν. Είναι ένα υποσύνολό του. Επομένως, αυτό που θα συμβεί είναι αυτό εδώ. Θα σκιαστεί μονάχα μία συγκεκριμένη περιοχή. Και αν το geom line το κάνουμε επίσης όπως το είχαμε πει, το είχαμε βάλει πριν, δηλαδή για παράδειγμα να έχει χρώμα το navy blue, το έντονο μπλε, και να έχει πάχος τη μονάδα,
Τότε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, θα φτάσουμε σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Θα έχουμε δηλαδή μία περίπτωση όπου απεικονίζεται το διάγραμμα της τυπικής κανονικής κατανομής, αλλά ταυτόχρονα έχει γίνει και σκίαση σε ένα κομμάτι. Για κάποιο λόγο θέλουμε να δώσουμε ένα highlight, να μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτό το κομμάτι. Από εκεί και μετά είναι πιθανόν να κάνει κανείς διαφορετικού τύπου σκιάσεις, όπως για παράδειγμα είναι αυτό που θα δείξουμε αμέσως τώρα, να ας το πάρουμε όλο αυτό εδώ, ας το αφήσουμε, πάμε λίγο παρακάτω και να δείξουμε αυτό εδώ. Για παράδειγμα να είναι ανάμεσα στο μείον 1 και στο 1. Να πούμε δηλαδή ότι αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο του μείον 1 και δεξιά από το μείον 1 δηλαδή και μικρότερο από το 1. Να έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Να δώσουμε δηλαδή ένα όριο από τόσο μέχρι τόσο. Είναι πολύ πιθανό να έχετε δει τέτοιες περιπτώσεις σε βιβλία που παρουσιάζουν το ποια είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, όταν είμαστε μία μονάδα της τυπικής απόκλησης γύρω από το μέσο, όπως καλή ώρα είναι αυτό που δείχνουμε εδώ. Και τώρα θα τη γράψω λίγο αυτόν τον κώδικα εδώ, αυτό το geom area. Θα τον πάω από κάτω δεύτερη φορά και θα κάνω αυτό το 1 εδώ 2 για να δείτε πόσο εύκολα γίνονται τα πράγματα. Τώρα θα έχουμε δύο περιοχές. Μία που είναι στο σύμπλην 1 γύρω από το μέσο και μία που είναι σύμπλην 2 γύρω από το μέσο. Και έτσι έχουμε τώρα, όπως βλέπετε, μία περίπτωση όπου λόγω της επικάλυψης της σκίασης έχουμε και λίγο διαφορετική διαφάνεια. Βλέπετε λίγο ότι είναι πιο έντονο στο κέντρο και πιο αχνό παρακάτω. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει κανείς και εδώ. Να βάλει δηλαδή για παράδειγμα εδώ το 3 και να τονίσει αυτό που πολλές φορές βλέπουμε σε βιβλία στατιστικής, ότι είναι περισσότερο σκιασμένη μία περιοχή, γιατί αυτή δείχνει την περιοχή που είμαστε συν πλην μία μονάδα της τυπικής απόκλησης από τον μέσο, συν πλην 2 μονάδες απόκλησης από τον μέσο και συν πλην 3 μονάδες απόκλησης από τον μέσο. Και ταυτόχρονα εδώ θα αλλάξω λίγο και αυτήν εδώ την περίπτωση. Θα κάνω λίγο πιο έντονο αυτό και πιο αχνό αυτό εδώ. Ας το αφήσουμε καλύτερα εδώ να είναι πιο έντονο. Συγγνώμη λίγο, όχι τόσο πολύ αυτά. Γιατί αυτά επικαλύπτονται όπως βλέπετε. Και έτσι το μάτι μας τώρα έχει λίγο μια καλύτερη διάκριση στο ότι στο πού χωρίζονται αυτές εδώ οι περιοχές. Και έτσι έχουμε απεικονίσει πάρα πολύ ωραία την πυκνότητα της τυπικής κανονικής κατανομής και πώς αυτή η επιφάνεια που είναι κάτω από την καμπύλη, η οποία δείχνει πιθανότητα, είναι μεγάλη γύρω από το κέντρο, μικρότερη όσο και γίνεται, αυτό που προσθέτουμε σαν πιθανότητα είναι μικρότερο καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο της, δηλαδή από τον μέσο της κανονικής κατανομής. Πολύ ωραία λοιπόν με αυτή την περίπτωση της σκίασης. Θα κλείσουμε αυτό το βίντεο με ένα τελευταίο διάγραμμα το οποίο αναφέρεται στην αθρηστική συχνότητα και στην αθρηστική πυκνότητα. Ας πάρουμε πάλι λίγο τους ορισμούς που κάναμε πριν σχετικά με την κατασκευή του πίνακα δεδομένων και να πούμε τώρα εδώ ότι σε αυτό το πίνακα πρέπει να προσθέσουμε μία ακόμα στήλη αυτή της αθρηστικής πυκνότητας. Αυτό εδώ μπορούμε να το πετύχουμε, κυρίες και κύριοι, με την συνάρτηση cumulative sum, το cum sum, αυτό εδώ. Μόνο που εδώ, για να είμαστε σωστοί, να φτάνουμε δηλαδή στη μονάδα όπως πρέπει ως πιθανότητα και όχι στο 124 και τα λοιπά που είμαστε εδώ πέρα, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με ένα συντελεστή. Αυτός ο συντελεστής είναι το 8 φορές την τυπική απόκληση, εφόσον εδώ έχουμε 4 και 4, εδώ πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με το 8. Ας το βάλουμε εδώ για να το έχουμε, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο συντελεστής μας. Και φυσικά να το διαιρέσουμε με το πλήθος των αθρήσεων. Εφόσον έχουμε δώσει 1001 στοιχεία, έχουμε κάνει 1000 αθρήσεις, επομένως εδώ πρέπει να διαιρέσουμε με το 1000 και να πάρουμε αυτόν εδώ τον νούμερο. Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα είμαστε από το 0 έως το 1. Αυτό εδώ μπορούμε να το ονομάσουμε C1.
y. Και τώρα σε αυτόν τον πίνακα εδώ να βάλουμε το CY. Έτσι. Αν τώρα θέλουμε να κατασκευάσουμε το διάγραμμα της αθρηστικής συχνότητας, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε να δείτε πόσο απλά είναι τα πράγματα. Μονάχα σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει πριν, δεν κάνουμε τίποτα το φοβερό και διαφορετικό. Καλούμε τον πίνακα δεδομένων, τη συνάρτηση ggplot, όπου τώρα πια στην αισθητική του διαγράμματος στον οριζόντιο άξονα είναι η στήλη χ όπως και πριν, αλλά στον κάθετο είναι η στήλη cy, αυτό το, την αθρηστική δηλαδή με λίγα λόγια πυκνότητα. Και ας κάνουμε μονάχα το geom line, τη γραμμή δηλαδή, συγγνώμη λίγο, και να το δούμε. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε να κατασκευάσουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, είναι να, για να το ομορφύνουμε λίγο, είναι εδώ να καλέσουμε το θέμα να μην είναι το coplot, αλλά για παράδειγμα το minimal grid. Αυτό θα σας δώσει λίγο με αυτά τα grid lines, δηλαδή τις γραμμές πλέγματος, οριζόντια και κάθετα. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό όσον αφορά για να κάνει κανείς λίγο την αντιστοίχηση. Μπορούμε επίσης να τροποποιήσουμε λίγο τις ετικέτες. Αφαιρέσουμε από τον άξονα χ, από τον οριζόντιο άξονα, και στο χ μπορούμε να βάλουμε για παράδειγμα αθρηστική πυκνότητα ή κάτι ανάλογο. Ας το βάλουμε έτσι και να έχουμε τώρα λίγο αυτή τη μορφή, και μπορούμε αν θέλουμε να προσθέσουμε και την, αυτό που είχαμε κάνει λίγο παραπάνω αν το θυμάστε, εδώ δηλαδή τα breaks αυτά εδώ θα μας βοηθήσουν πολύ, και να τοποθετήσουμε εδώ για παράδειγμα και στους δύο άξονες θα το κάνουμε, έτσι λεπτάκι να το γυρίσουμε λίγο στα αγγλικά, σωστά, εδώ να πούμε με λίγα λόγια τα breaks ότι είναι πρίτη 10. Και αυτό ας το κάνουμε και στον κάθετο άξονα. Να έχουμε λίγο συμμετρία. Εδώ να βάλουμε το Y και να έχουμε λίγο κάτι τέτοιο. Όπως καταλαβαίνετε τώρα πάλι είμαστε σε μια ωραία κατάσταση. Ας την πούμε έτσι λίγο, έχει ομορφύνει το διάγραμμα. Αν θέλουμε επίσης για λόγους έτσι καλύτερης προβολής στην οθόνη και έμφασης που χρειάζεται κατά καιρούς να δώσουμε, αυτό εδώ μπορεί να γίνει navy blue ή κάποιο άλλο χρώμα της αρεσκίας σας. Το size μπορεί να γίνει 1, λίγο πιο έντονο από το 0,7 που είναι τώρα εδώ, και να έχουμε πάρει και καταλήξει, κυρίες και κύριοι, σε ένα τέτοιο διάγραμμα. Κλείνοντας, να τονίσω ένα απλό, να δώσω μια απλή παρατήρηση, ότι γενικά όπως βλέπετε ανακυκλώνουμε τις ίδιες και τις ίδιες εντολές. Ο συνδυασμός είναι αυτός που μας φέρνει στο σωστό αποτέλεσμα. Με πολύ μικρή προσπάθεια μπορεί να κάνει να καταφέρει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα πάνω στα διαγράμματα. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε λίγο να ξεδιαλύνετε λίγο στο μυαλό σας το πώς μπορεί κανείς εύκολα και σύντομα να αναπαραστήσει γραφικά με την βιβλιοθήκη ggplot διαγράμματα της τυπικής κανονικής κατανομής και άλλων σχετικών κατανομών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.